Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. ΛΑΕ, συνέχισε τον αγώνα μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στο 14ο podcast ΚΝΕ και νομίζω ότι αυτό το podcast θα είναι και λίγο διαφορετικό. Βρισκόμαστε στο χώρο του Πολυτεχνείου, μπροστά και στην επέτειο της 17ης Νοέμβρη και είναι ένας χώρος ιστορικός. Εδώ πέρα στην ουσία κορυφώθηκε η πάλη του λαού, της νεολαίας, των φοιτητών, των μαθητών απέναντι στη Χούντα, τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Έχουν γίνει πάρα πολλά σκηνικά και ιστορίες εδώ πέρα, μια ολόκληρη πείρα ενός ολόκληρου λαού. Εμείς ξέρουμε ότι το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή μπήκε μπροστά στον αγώνα κατά της δικτατορίας. Ανασυγκρότησε τις παράνομες οργανώσεις. Σωστά, ίδρυσε την ΚΝΕ. Ακριβώς. Που βοήθησε πάρα πολύ στο φούντομα των αγώνων. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή, να γίνει μια συζήτηση, να φέρουν και μια πείρα οι καλεσμένοι ιστορίες της εποχής, συμπεράσματα που έχουν βγει. Γι' αυτό μαζί μας είναι η Αριάδνη Αλαβάνου. Ευχαριστώ που με καλέσετε. Που ήταν και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής της Κατάληψης εκείνη την περίοδο. Οπότε σίγουρα είπαμε πολλές ιστορίες να υποθούν. Ο Θανάσης Παφίλης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Τότε φοιτητής στη Νομική Θεσσαλονίκη. Και στέλεχος της ΚΝΕ. Και στέλεχος της ΚΝΕ τότε. Πήρε από εκεί μέρος στον αγώνα. Ναι, ήμουνα εδώ όμως στις μέρες του Πολυτεχνείου. Τις δύο τελευταίες. Α, ναι. Ωραία, άρα και εσύ θα μπορείς να πεις και για το χώρο αυτό. Καλά, θα μας τα πει η Αριάδνη που τα. Εμείς είμαστε λίγο υπαρχιώτες τότε. Και η Μυρτώ Καλτικοπούλου, είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και φοιτήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Είπε ο Χρυσοχοίδης ότι όπως δεν έγινε την 25η και την 28η ο εορτασμός, έτσι θα γίνει και την 17η Νοέμβρη. Από ό,τι έχω καταλάβει όμως εγώ, θα γίνει κανονικά ο εορτασμός και ας μην αρέσει του Υπουργού, έτσι. Βέβαια θα γίνει, γιατί δεν αποφασίζει το Υπουργείο για την πορεία του Πολυτεχνείου. Καλά, σίγουρα. Αποφασίζουν σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, ο Σύνδεσμος Φυλακισέντρων Εξωριστέντων Αντιστοιχειακών, όλοι φορείς που κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, σε διαφορετικές αλλά πάντα δύσκολες συνθήκες, οργανώνουν τις εκδηλώσεις του εορτασμού και την αντιπεριαλιστική πορεία. Γιατί είναι αντιπεριαλιστική πορεία του Πολυτεχνείου και δεν είναι μία επέτειος, ούτε ταυτίζεται με το Πάσχα, όπως προσπάθησαν να κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, ούτε οι παρελάσεις ταυτίζονται με την αντιπεριαλιστική πορεία. Και το ξέρουν αυτό πολύ καλά, ότι ουσιαστικά φέτος και λόγω ακριβώς της κατάστασης που βιώνουμε και στο μέτωπο της πανδημίας και με τις σοβαρές υπεριαλιστικές εξελίξεις στην εποχή, ο συμβολισμός στην περιοχή, συγγνώμη, ο συμβολισμός που υπάρχει με τη συγκεκριμένη περίοδο, με το συγκεκριμένο αυτό εορτασμό, με το περιεχόμενό του, με την πορεία, είναι ανάγκη να δυναμώσει. Αυτό είναι που προσπαθούν να εμποδίσουν. Ξέρουμε και το κλασικό, ας πούμε, που έχουμε δει και στις φωτογραφίες του τότε και ακόμα κοσμητικές πύλες του Πολυτεχνείου, το έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Έτσι είναι. Από αυτά προσπαθούν να απαλλαγούν επί της ουσίας και κάθε χρόνο, όχι μόνο φέτος. Γιατί την προσπάθεια είτε να αλλοιωθεί το περιεχόμενο του εορτασμού, είτε να κυρωθούν οι εκδηλώσεις και η πορεία, δεν τη βλέπουμε μόνο τη φετινή χρονιά, αλλά που τώρα γίνεται με κάλυμα της πανδημίας. Με κάθε τρόπο και κάθε χρόνο κάνουν τέτοια προσπάθεια. Είναι άλλωστε, μην ξεχνάμε, είναι και μια απέτηση της πρεσβείας. Μια επιθυμία της πρεσβείας να ακυρωθεί αυτή η πορεία. Φέτος το κάνουμε με κάλυμα την πανδημία και αυτό είναι προκλητικό, θα έλεγε κανείς, ειδικά από τη στιγμή που με κυβερνητικές ευθύνες έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, με τα νοσοκομεία σε ένα βήμα πριν να εκραγούν, με τους εργαζόμενους να κινδυνεύουν στους χώρους δουλειάς καθημερινά ή να καταδικάζονται στην ανέχεια. Από την άλλη, τα σωματεία που κατηγορούν για διασπορά του ιού, γιατί αυτό λένε ουσιαστικά, ότι αυτό είναι το προκάλημά τους, ότι η πορεία θα διασπείρει τον ιό. Τα ίδια λέγανε και για τις μαθητικές κινητοποιήσεις και για τη διαδήλωση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αυτοί όλοι που κατηγορούν, ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας, έχουν δώσει διαπιστευτήρια ότι είναι οι μόνοι που ξέρουν, θέλουν και μπορούν να τηρήσουν και υγειονομικά πρωτόκολλα και παράλληλα να διαδηλώνουν και να διεκδικούν. Θυμόμαστε όλοι την εικόνα της εργατικής πρωτομαγιάς της φετινής που έκανε το γύρο του κόσμου. Τέτοιες εικόνες προσπαθούν να αποφύγουν να επαναληφθούν, γι' αυτό και βάζουν εμπόδια με τέτοιο τρόπο. Για να σας βάλω και λίγο στο κλίμα. Ναι. Πιθανότατα όσοι μας βλέπουν σήμερα, το Πολυτεχνείο το ξέρουν μόνο από τις ιστορίες, σαν ημερομηνίες σταθμούς, ότι έγινε κάτι κάποτε. Οπότε προσπαθούμε για αρχή τουλάχιστον να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Δηλαδή, τι σήμαινε για εσάς εκείνη η περίοδος. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στις περίοδες, την περίοδο που ζούμε τώρα με την περίοδο τότε, ας πούμε. Και η σχέση δική μας
με προηγούμενες μεγάλες αγωνιστικές εξάρσεις του λαού, την αντίσταση, τον εμφύλιο, τους αγώνες της δεκαετίας του 50, του 60, ήταν πολύ πιο κοντινή από ότι είναι η σχέση των σημερινών νέων ανθρώπων με το Πολυτεχνείο. 50 χρόνια, δεν είναι και λίγα. Πιστεύω ότι τα παιδιά όμως ξέρουν, έστω και μέσα από την επίσημη εορτολογία, ας πούμε, έρχονται σε επαφή με αυτή την ιστορία του Πολυτεχνείου. Υπάρχει πολύ έντονη προσπάθεια αποστήρωσης του Πολυτεχνείου από τις γόνιμες εξεγερτικές ιδέες του, όχι μόνο τώρα, και όχι μόνο με την απαγόρευση των ποριών, ας πούμε, από το Χρυσοχοΐδη, αλλά διαχρονικά πάρα πολλά χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αλλιώς υπάρχει αντίσταση. Και θα υπάρξει αντίσταση και φέτος σε αυτό, βεβαίως παίρνοντας όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, φαντάζομαι, που προστασίες. Πρώτα, κύριε, για μας δεν το κάνουμε. Για μας τους ίδιους, ας πούμε, γιατί αυτοί οι άλλοι δεν νοιάζονται για μας, ας πούμε, εμείς νοιάζομαστε για μας. Για το κλίμα της εποχής, κοίταξε, ήταν μια εποχή μεγάλων αναταράξεων, παγκόσμιων αναταράξεων. Ήταν μια εποχή που το αίτημα της ελευθερίας των λαών και της αλλαγής του κοινωνικού συστήματος ήταν στους δρόμους. Δηλαδή, θα έχετε δει φωτογραφίες, θα έχετε δει φιλμ, θα έχετε διαβάσει κείμενα, ας πούμε. Όλοι ζούσαμε σε μια κατάσταση ότι δεν μπορεί πλέον άλλο να πηγαίνουν τα πράγματα, ας πούμε, έτσι, εις βάρος δηλαδή των εργαζομένων, των λαών, των νέων κτλ. Και οι νέοι βρέθηκαν, ίσως από τύχη, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω, ένα βήμα μπροστά, λόγω ακριβώς του αιτήματος που υπήρχε τότε, ας πούμε, και λόγω ακριβώς του ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά όχι και μόνο στην Ελλάδα, ας πούμε, οι παλιότερες γενιές είχαν εκτυπηθεί πάρα πολύ. Αυτή είναι μια δική μου ερμηνεία, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Θανάσης, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα θα πει, ας πούμε, αλλά πιστεύω ότι βρεθήκαμε μπροστά τότε, ακριβώς γιατί οι πατεράδες και οι μανάδες μας είχαν συρθεί πάρα πολύ, ας πούμε, στις εξορίες και στις φυλακές. Είχαν βέβαια μεταλαμπαδεύσει όλα αυτά που ζήσανε και σκεφτόντουσαν σε εμάς. Και βρεθήκαμε, ας πούμε, στην ανάγκη να το εκφράσουμε αυτό το πράγμα. Και να το εκφράσουμε όχι μόνο τα παιδιά των πολύ φτωχών στρωμάτων. Αυτό ήταν κάτι που είχε εξαπλωθεί και σε άλλα στρώματα της κοινωνίας. Ας πούμε, εγώ δεν προέρχομαι από την εργατική τάξη. Ωστόσο, το αίτημα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σοσιαλισμού ακόμη, άγγιζε στρώματα πολύ πέρα από την εργατική τάξη. Και αυτό ήταν κάτι. Εκτός, ήταν η σπίθα, μια σπίθα. Και μετά βρεθήκαμε, ας πούμε, στις γνωστές καταστάσεις καταπίεσης, καταστολής, που και αυτό ήρθε να προστεθεί, ας πούμε, στο background που λίγο πολύ, ας πούμε, έτσι πολύ γενικά περιέγραψα. Και έφερε, ας πούμε, αυτή την ανάταση τη μεγάλη, ας πούμε, στα πανεπιστήμια και γενικότερα, ας πούμε, φτάνοντας, βέβαια, για να πάρει το πλήρες περιεχόμενο όλη αυτή η εξέγερση, στο Πολυτεχνείο και στις μέρες του Πολυτεχνείου, όπου πια έγινε κάτι παλαϊκό, μια παλαϊκή εξέγερση. Αυτά τώρα έτσι για αρχή και βλέπουμε στην πορεία. Υπήρχε λοιπόν αναβρασμός και πριν από την κορύφωση του Πολυτεχνείου. Βέβαια υπήρχε. Δεν ξέρω αν θέλεις να πει. Είναι παράνομες όλες οι δράσεις. Ναι, βέβαια, βέβαια. Υπήρχε αναβρασμός πολύ μεγάλος πολλά χρόνια πριν. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, Θανάση, και εσύ τι λες. Νομίζω ότι από το 1971 και μετά. Το 71. Από το 1971 και μετά άρχισε να εκδηλώνεται, να είναι ορατός ο αναβρασμός. Πώς? Με τις υπογραφές για να λειτουργήσουν δημοκρατικά οι σύλλογοι, οι φοιτητικοί. Εν τω μεταξύ υπήρχαν οι τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί δεν ξέρω αν μονοπολώ τώρα. Όχι, δεν μπορούμε. Σκιάψαμε μετά όμως. Ναι. Επειδή δεν μπορέσαμε να μπούμε στους άλλους, η Χούντα διόρισε διοικήσεις. Ναι, όχι, οι τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι είχαν εντευκτήρια. Τα εντευκτήρια ήταν χώροι συνάντησης. Και ήταν χώροι συνάντησης πολλών ρευμάτων και πολλών παιδιών, φοιτητών. Και όχι μόνο φοιτητών, αλλά και εργαζομένων. Γιατί οι φοιτητές που ερχόντουσαν φέρει πίνα από την Κεφαλονιά εδώ, είχαν την τοπική τους, τους εθνικοτοπικούς λόγους, αυτούς που υπήρχαν. Και είχαν σχέσεις με εκτός πανεπιστημίου ανθρώπους. Και όλα αυτά, ας πούμε, είχαν προετοιμάσει μία κατάσταση που άρχισε πια να εκρήγνεται. Με τις πρώτες καταλήψεις, με το μικρό Πολυτεχνείο που είχε μια διαρκή κατάληψη, με την ανωτάτη εμπορική, με τις νομικές και τέλος με το Πολυτεχνείο.
Μιας και μιλάμε γι' αυτό, να πω κάτι. Υπάρχει αυτή η συζήτηση αυθόρμητο οργανωμένο κτλ. Ας πούμε. Είναι μια προκλητική συζήτηση, έτσι ήταν. Αυθόρμητο ήταν οργανωμένο. Οι καταλήψεις που γίνανε και οι άλλες τι ήταν. Αυθόρμητες ήταν οργανωμένες. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ ψευδές δίλημα αυτό. Πρώτον, διότι οι φοιτητές είχαν αποκτήσει τεράστια εμπειρία όλων αυτών των μορφών. Δηλαδή, είχαν τις επιτροπές αγώνα κατά σχολή, κάναν τις συνελεύσεις τους, εκλέγαν αντιπροσώπους, υπήρχαν τα διασχολικά. Δεν ήταν κάτι που εν εθρία προέκυψε. Ήταν μια εμπειρία που απέκτησε όλος αυτός ο κόσμος, που δεν ήταν και λίγος, ήταν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι. Αυτοί που εμπλέκονταν δηλαδή στις συνελεύσεις, στις επιτροπές, στις μικρές διαδηλώσεις, αυτά που κάναμε εδώ απ' έξω, ας πούμε, μαζευόμαστε παλαμάκια και φτιάχναμε μια διαδήλωση στη στιγμή. Μέχρι να έρθει η αστυνομία και διαλυθεί η διαδήλωση. Εμείς είχαμε φωνάξει όμως τα συνθήματα. Είχε ακούσει ο κόσμος. Αυτό υπήρχε μια εμπειρία και αυτό ήρθε και κορυφώθηκε σε ένα μείγμα οργανωμένης δράσης που δίνει τους καρπούς της. Βεβαίως υπήρχε και αυθόρμητη προσέλευση, υπήρχαν και αυθόρμητες κινήσεις και όλα αυτά συνενώθηκαν. Γι' αυτό λέω ότι είναι μάλλον ψεύτικο δίλημα. Οι οργανωμένες όμως δυνάμεις, πάρτε το υπόψη και σημειώστε το, πάντα σε όλες τις περιπτώσεις παίξανε βασικό ρόλο. Και ιδιαίτερα οι δυνάμεις οι δικές μας, η πανσπουδαστική, η αντιεφέ έπαιξε ένα ρόλο, γιατί είχε μια πολύ σωστή αντίληψη για το πώς πρέπει να εξελιχθεί το κίνημα. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι είμαστε οι μοναδικοί, δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Είχε όμως μια πολύ καλή αντίληψη, δηλαδή μια αντίληψη που συμπεριλάμβανε τις μάζες, τον κόσμο. Δεν τον άφηνε απ' έξω, δεν ήταν υπόθεση μιας πρωτοπορίας. Ότι έπρεπε να πας με έναν τρόπο που να μπορεί να συμβαδίσει όλους οι φοιτητές να μπουν μέσα σε αυτή την ιστορία. Θανάση, εσύ πώς είναι αυτή η περίοδος στο μυαλό σου? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από λίγο πιο πίσω, γιατί έχει σημασία. Πώς έγινε η δικτατορία? Ήταν δηλαδή έργο μόνο των συνταγματαρχών? Όχι βέβαια. Ήταν και ο Αμερικάνικος παράγοντας, αλλά και τα αστικά κόμματα δεν απέκλειαν μια δικτατορία και οι δηλώσεις του Παπανδρέου, του ονομαζόμενου γέρο της Δημοκρατίας, που υπάρχουν σήμερα, έλεγαν ότι τέλος πάντων μπορεί να γίνει και πιθανά να βοηθήσει, γιατί είχε αναπτυχθεί το λαϊκό κίνημα. Φυσικά, ο αισχρός αντικομουνισμός που έκαναν πάντα δεν είχε βάση, δηλαδή δεν υπήρχε κίνημα που να διεκδικεί. Στο όνομα της οποίας. Ναι, που να διεκδικεί την ανατροπή του συστήματος. Μακάρι να υπήρχε, για λόγους πολλούς. Πρώτον, για την ήττα του εμφυλίου που ήταν πρόσφατη, το κόμμα ήταν παράνομο. Αυτό έχει μια σημασία που λέω τώρα για το τι ρόλο παίξαν και άλλες αστικές δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, λέω τώρα, και όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, το κόμμα ήταν απροετοίμαστο για μια δικτατορία, παρότι εκτιμούσε ότι μπορεί να γίνει. Λόγω της εσωτερικής διαμάχης που υπήρχε με το ονομάζομαι την ομάδα του, κουκουέ εσωτερικού, το ονομαζόμενο. Και έτσι λοιπόν υπήρξε ένας ευνηδιασμός. Γι' αυτό και τα πρώτα χρόνια, Αριάδνη, εντάξει, ήμασταν πιο μικροί βέβαια, τα πρώτα χρόνια, παρότι άρχισε από την πρώτη στιγμή η αντίσταση, από το 68 πιο σωστά δημιουργήθηκε η ΚΟΑ, βγήκε η Αδούλωτη Αθήνα εφημερίδα, άρχισαν να συγκροτούνται κάποιες κομματικές οργανώσεις που είχαν διαλυθεί και φυσικά υπήρξαν και άλλες δυνάμεις, δεν το μονοπολούμε. Βέβαια, ο καθένας είχε τη δικιά του πολιτική κατεύθυνση. Όμως, σιγά σιγά έπαιξαν ρόλο και άλλα πράγματα που κλιμακώθηκε, που μπορώ να τα πω έτσι περιληπτικά γιατί είναι μεγάλη η συζήτηση. Καταρχήν, άρχισε η κατάσταση να γίνεται αφόρητη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα συνολικά. Άρχισαν παράλληλα με αυτά που είπε, δεν θέλω να τα επαναλάβω, που συνέβαιναν κυρίως στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας, κατά αναλογία βέβαια, και λίγο σε πιο χαμηλό επίπεδο και μετά και στην Πάτρα και στα Γιάννενα, όπως θα ξέρετε. Λέω λοιπόν ότι άρχισε η μεγάλη κρίση του 1973, οικονομική. Άρχισαν πλέον να κινούνται και άλλες λαϊκές δυνάμεις. Το φοιτητικό κίνημα βρέθηκε στην πρωτοπορία εκείνη τη στιγμή, γιατί υπήρχε ισχυρή παράδοση μέσα στα πανεπιστήμια, πριν τη δικτατορία. Δηλαδή αυτό που είπε η Αριάδνη, το χαρακτηριστικό να πούμε με τα παλαμάκια, αυτό το έκανε η Νεόλα Ραμπράκη τότε, που μαζεύονταν παρέες, 20-30 άτομα, κάναν μια διαδήλωση, μέχρι να έρθει η αστυνομία φεύγαν, βγαίναν άλλοι από την άλλη μεριά και γινόταν αυτοί, βρίσκαν μορφές δηλαδή, και στις μορφές πάλι.
Και βρέθηκε ότι στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν παραδόσεις τέτοιες και γι' αυτό έπαιξε ένα ρόλο, αλλά στην πορεία αυτό που έκανε και βοήθησε στο να γίνει και η διαφορά είναι ότι μπήκανε και λαϊκές δυνάμεις, συνδικάτα δηλαδή, άρχισαν απεργίες. Αυτά ίσως δεν τα ξέρουν, γιατί δεν θέλουν να τα λένε αυτά. Οι αγρότες κινητοποιήσεις και στα Μέγαρα για την απολωτρίωση για τον Νιάρχο και δεν θυμάμαι ποιον άλλον που έδινε τεράστιες εκτάσεις. Άρχισε δηλαδή το λαϊκό κίνημα και με την βοήθεια τη δική μας. Και ένα πράγμα που είναι σημαντικό είναι το 1972 όταν έκλεισαν οι εξορίες και βγήκε ένα έμπειρο δυναμικό δοκιμασμένο, γιατί εμείς ας πούμε τη γενιά μας δεν είχαμε τέτοια εμπειρία όσο είχαν αυτοί. Και είναι λογικό, άρχισε να καθοδηγείται καλύτερα το κίνημα και από την πλευρά του κόμματος και της ΚΝΕ. Η συγκρότηση της αντιαφέρεται ένα σταθμός, βοήθησε και το θυμόμαστε όλοι. Βοήθησε και όλοι εκείνοι που προσπαθούν να πούν οτιδήποτε, να μας εξηγήσουν γιατί μετά τη δικτατορία η αντιαφέρει παρασπιστές και ήταν πρώτη δύναμη σε όλα τα πανεπιστήμια. Σχεδόν σε όλα και πρώτη δύναμη σε όλη την Ελλάδα. Εκτιμήθηκε, ήταν και η προσπάθεια που κάναμε να συγκροτήσουμε επιτροπές αντιδικτατορικού αγώνα ανά έτος, ανά σχολή, λέω και από την εμπειρία της Θεσσαλονίκης, όπου επίσης και οι τοπικοί σύλλογοι. Οι τοπικοί σύλλογοι έπαιρναν σοβαρό ρόλο. Οι οποίοι χτυπήθηκαν τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη ανελέητα. Από εκοφύτες, από την ασφάλεια, αλλά όμως ήταν πόλος συσπήρωσης. Τώρα, όταν αυτά άρχισαν να κλιμακώνεται ο αγώνας, και φυσικά το Πολυτεχνείο δεν ξαφνικά έπεσε από τον ουρανό, ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των αγώνων που άρχισαν να ξεσπούν και φυσικά είχε μεγάλη άνοδο πια το κίνημα. Δηλαδή στα πανεπιστήμια είχε αλλάξει η κατάσταση. Λέω τώρα από εμπειρία που υπήρχε σε όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια, πέρα από εξαιρέσεις σε διάφορες σχολές. Τώρα σήμερα προσπαθούν να το κάνουν μουσιακό είδος το Πολυτεχνείο και ξέρεις, αισθανόμαστε και λίγο άσχημα τουλάχιστον. Είμαστε λίγο μουσείο. Από αυτή την άποψη, γιατί ξέρετε, όταν έπεσε η Χούντα. Όχι, ο Θανάσης είναι μάκη. Όταν έπεσε η Χούντα. Λοιπόν, όταν αγωνιζόμασταν τότε, όχι μόνο εμείς, που είχαμε τέλος πάντων και μια καλύτερη καθοδήγηση από το κόμμα για αυτά, σε συνθήκες βέβαια δύσκολες και τις παρανομίες, αλλά και ο άλλος ο κόσμος δεν περίμενε να γυρίσει ο Καραμαλής. Πάλευε δηλαδή, το περιεχόμενο του Πολυτεχνείου δεν ήταν κάτω η Χούντα, ελευθερία, δημοκρατία, τελεία. Αλλά ήθελε βαθύτερες αλλαγές που εκφράζονταν και άλλωστε υπάρχουν και φωτογραφίες. Έξω είπα και το ΝΑΤΟ. Πιο προχωρημένα, συζήτηση για σοσιαλισμό. Υπήρχε δηλαδή ένα τέτοιο. Έχουμε δει και πανό λαϊκή εξουσία στις φωτογραφίες εποχής, έχουμε δει διάφορα. Και όλα αυτά τώρα προσπαθούν να τα θάψουν και εμφανίζονται ξαφνικά όλοι, να πω και μερικές άλλες πλευρές, ότι ήταν όλοι κατά της Χούντας. Ο Αβέροφ έγραφε, για να ξεκινήσω από εκεί, μετά με το εξωσκόμα του Πολυτεχνείου, ότι ανησυχούμε πάρα πολύ γιατί τα αιτήματα και οι διεργασίες που γίνονται είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Ήδη είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Χούντα και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο ο πειραματισμός στο πείραμα Μαρκεζίνη. Είπαν να γίνουν εκλογές κανονικά, να παραδώσουν την εξουσία στους πολιτικούς κλπ. Τσίμπησαν, κάνουν πολιτική επιλογή. Και έκαναν διαπραγματεύσεις. Και η ΕΡΕ τότε, Νέα Δημοκρατία σήμερα, και το ονομαζόμενο κουκουέ εσωτερικού, δηλαδή ο παππούς του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ιδεολογικός καθηγητής, που εντάξει, έχει χειροτερέψει βέβαια, αλλά από εκεί ξεκίνησε. Και θέλανε να πάρουν μέρος σε εκλογές. Εμείς ήμασταν κάθετοι. Το κόμμα κατευθείαν βγήκε με ανακοίνωση ότι είναι εκλογές εμπεγμός, ότι δεν πρέπει να πάρουμε μέρος, γιατί θα νομιμοποιήσουμε τη Χούντα. Αυτά τώρα. Μέσα στα πανεπιστήμια παίξανε μεγάλο ρόλο. Η κουβέντα, η ζήμωση, η ιδεολογική, η πολιτική. Υπήρχαν και άλλες παρατάξεις. Και αυτό που κατάφερε, νομίζω σε μεγάλο βαθμό για την ΕΦΕ, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ πέρα στη Βενιστική, αλλά από όσο ξέρουμε, είναι να καταφέρει να, μέσα από την ιδεολογική αντιπαράθεση να δώσει ένα σωστό περιεχόμενο. Γιατί είχε από τη μια μεριά η μεν ελευθερία, δημοκρατία, η άλλη επανάσταση, λαϊκή εξουσία. Και εμείς έπρεπε να συνδυάσουμε και αυτό το κατάφερε νομίζω και έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ορισμένα στελέχη άλλων παρατάξεων στο να μπουν σε ένα ενιαίο ρεύμα. Δηλαδή να συσπυρώσεις τον κόσμο. Να συσπυρώσεις τον κόσμο στο κάτω η Χούντα, έξω οι Αμερικάνοι που ήταν πάρα πολύ έντονο και να δώσεις και μια προοπτική γενικότερη. Και αυτά τα λέω γιατί έχουν σημασία για το σήμερα. Και για το χθες και για το σήμερα. Αυτή η ιστορική αναδρομή
πολιτική εννοώ, έχει σημασία για το σήμερα. Για το πού βαδίζει το κίνημα, πού πάει ο αγώνας. Είχαμε το πείραμα, όπως λένε, του ΣΥΡΙΖΑ, που θα βελτίωνε τον καπιταλισμό και θα έκανε αυτά. Η μεγαλύτερη προσφορά που έκανε και που σήμερα εμφανίζεται τώρα θα πάει στην Αμερικανική Πρεσβεία. Πέρσι γιατί σταμάτησε ο Τσίπρας στο Χίλτον, που σταμάτησε. Μάλλον στο Χίλτον. Καλά, έχει νομίζω εξαφανιστεί και η λέξη ΗΠΑ από τις ανακοινώσεις του. Τα λέμε αυτά γιατί και σήμερα. Ακόμα και στο υπάρχει μια ενότητα όλων των δυνάμεων κατά του νεοφιλελευθερισμού ή κατά του φασισμού. Όλοι έγιναν αντιφασίστες ξαφνικά. Λες και ο φασισμός ήρθε από τον ουρανό και δεν είναι γέννημα γνήσιο τέκνο του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν έχει σημασία και στο πανεπιστήμιο, αλλά και στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, η σύγκρουση με το σύστημα και η προοπτική που δίνεις. Να αποσπάσεις, αλλά να δείξεις και στο λαό ότι αυτό δεν γιατρεύεται και αυτό φάνηκε στην πανδημία. Να γυρίσω πάλι στην περίοδο της δικτατορίας. Έπιασες κάποιες πλευρές. Αλλά θέλουμε να μας πεις λίγο παραπάνω για τις αστικές δυνάμεις, για κάποιες αστικές δυνάμεις μάλλον, που επωφελήθηκαν από την δικτατορία. Ότι δεν ήταν τέλος πάντων όλοι οι Έλληνες ενάντια στην δικτατορία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε από τις οικονομικές δυνάμεις. Ποια συμφέροντα υπηρέτησε η Χούντα? Τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Μέσα από το 67 μέχρι το 73 ή 74 αυξήθηκαν τα κέρδη των τραπεζών και των άλλων πάνω από 650%. Και μάλιστα μέσα στην κρίση, ήταν η πετρελαϊκή κρίση του 73, αυξήθηκαν 36% μέσα ένα χρόνο. Υπηρέτησε δηλαδή τα συμφέροντα του κεφαλαίου και φυσικά και των Αμερικάνων και των άλλων, πέρα τώρα από επιμέρους πλευρές και κάποιες αντιδράσεις που υπήρχαν. Μα και η δικτατορία γι' αυτό έγινε. Γιατί ξέφευγε το αστικό σύστημα, δεν είχε λύσεις. Υπήρχε τότε, υπήρχαν μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις και έβαλαν στο γύψο τον κόσμο για να περάσουν τσεκούρι δηλαδή, να υπηρετήσουν όλα αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή τότε Ανδρεάδης και άλλοι, τράπεζες, ναυπηγεία, εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές ήταν μέρες... Πολύ ευνοϊκό για το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Όχι χρυσορυχείου. Ήτανε πολύ ευνοϊκή για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, η Χούντα πάρα πολύ. Καλά, είναι και γνωστές οι σχέσεις που είχε και ο ίδιος ο Παπαδόπουλος με τους εφοπλιστές. Αυτό είναι το Νάση. Ναι. Καλά, και οι άλλοι δεν πήγαν πίσω τώρα, οι σημερινοί. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι το ίδιο. Από πλευράς μορφής δηλαδή, διακυβέρνηση. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ όσο κυβέρνησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωταθλητισμό. Τους εφοπλιστές τους στήριξαν και σήμερα είναι... Και δεν μπορεί η Ελλάδα, που είναι πρώτο στον κόσμο σε εμπορικό στόλο, να πληρώνουν οι εφοπλιστές λιγότερη φορολογία από τα πληρώματα. Αυτό και μόνο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι εφοπλιστές δεν είναι μόνο τα καράβια, είναι και τράπεζες, είναι και τα εργοστάσια, είναι και άλλες επιχειρήσεις, είναι δηλαδή ολιγαρχία του πλούτου που λέμε. Αυτά τα συμφέροντα υπηρέτησε. Και φυσικά, πέρα από το ότι αντιτάχθηκαν οι αστικές δυνάμεις στη δικτατορία, είχαν ανοιχτή γραμμή μαζί τους. Και στο πείραμα Μαρκεζίνη προσπαθούσαν να... Αλλά τους το χάλασε και το Πολυτεχνείο και γενικότερα η στάση του λαού. Θέλω να σου πω κάτι. Απ' τη μια λέμε ότι αιτήματα που βλέπουμε σε πλακάτες εμείς και φωτογραφίες τώρα, τα βλέπουμε και στις σημερινές δικές μας πορείες. Απ' την άλλη, παράλληλα, μας λες ότι τα ίδια συμφέροντα υπηρέτησαν. Και έρχεται και ένας κόσμος και σου λέει ότι και σήμερα χουντάζουμε. Καλά. Γιατί σου λέει απαγορεύσεις, το ένα, το άλλο. Θα το πω λίγο χαλαρά. Δεν ξέρουν τι σημαίνει χούντα. Και γι' αυτό το λένε. Δεν είναι χούντα, αστική δημοκρατία έχεις. Και να πω κάτι. Αυτό που λένε ότι η χούντα δεν τελείωσε το 1973 και ότι είχαμε χούντα με τα μνημόνια. Και αυτό που το επαναλαμβάνουν και σήμερα το κάνουν για να προσαντήσουν από το κύριο. Ποιο είναι το κύριο? Είναι το σύστημα, το καπιταλιστικό. Ότι μπορούμε τέλος πάντων με μια καλύτερη διαχείριση να φέρουμε πιο ανθρώπινο τέτοιο. Αυτή είναι η ουσία. Σήμερα έχεις ένα σκληρό καπιταλισμό όπως ήταν πάντα. Και στις σημερινές συνθήκες δέστε στην πανδημία. Και για τους νέους ανθρώπους που μας βλέπουν. Ενώ μπορεί σήμερα, έχει τεράστιες δυνατότητες επιστημονικές η ανθρωπότητα, πεθαίνει ο κόσμος, χιλιάδες κόσμοι και άλλοι σακατεύονται καθημερινά. Και ακόμα και στο εμβόλιο που θα έπρεπε να υπάρχει μια διεθνή συνεργασία, βλέπετε ότι αυτό που είναι το κριτήριο είναι το κέρδος. Και τα όρια του πλέον κατέρευσαν και με αυτή την πανδημία. Αυτά θέλουν να κρύψουν. Και λένε ότι θέλει μια άλλη μορφή διαχείρισης. Ουσιαστικά αυτό προτείνουν, αλλά όποια μορφή και να υπάρχει, πάντα θα είναι
ένα σύστημα εκμεταλλευτικό, απάνθρωπο και σταματάω. Αλλάζουν οι μορφές λοιπόν, δεν αλλάζει η ουσία, αυτό που λέμε δικτατορία του κεφαλαίου. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και είναι πάλι επίκαιρα τα αιτήματα έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ κτλ. Που λέγαμε και στην εισαγωγή. Μα είναι πιο επίκαιρα τώρα αυτά. Και είναι πιο επίκαιρα γιατί τότε, μια και κάνουμε αναγωγή στο Πολυτεχνείο, όπως είπε και η Αριάδνη πριν, το παγκόσμιο κλίμα ήταν, πώς να πω, ήταν αέρας. Για σοσιαλισμό και λοιπά. Έχεις Βιετνάμ, εθνικοπεριφερειακούς αγώνες, χώρες που τέλος πάντων καλός ή κακός φεύγανε. Ήταν η Σοβιετική Ένωση το μεγάλο στήριγμα των λαών. Και βέβαια το έξω ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ήταν παλαϊκό αίτημα. Πήρε παλαϊκά χαρακτηριστικά. Σήμερα ακόμα χειρότερα. Γιατί σήμερα έχεις μονοκρατορία του υπεριαλισμού και του καπιταλισμού. Και η ιστορία έχει αποδείξει, και όχι μόνο η ιστορία αλλά και το σήμερα, ότι οι ανταγωνισμοί, οι οποίοι μπορεί να πηγαίναν στο πλάι τότε λόγω του κοινού εχθρού που ήταν η Σοβιετική Ένωση και το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, τώρα οι ανταγωνισμοί έχουν, θα το πω, ξεσαλώσει. Για το μοίρασμα, το ξαναμοίρασμα των αγορών, για τη γεωστρατηγική κυριαρχία, ενεργειακών πηγών και όλα αυτά. Άρα είναι πιο άμεσο, πιο επίκαιρο. Παρότι είναι αρνητικός ο σχετισμός των δυνάμεων και το ξέρουμε. Αλλά ένα μήνυμα και από το Πολυτεχνείο λέει ότι όταν ο λαός αποφασίσει και βγει στον δρόμο, μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις. Γιατί και εμείς δεν φαντάζομαι, δεν ξέρω αν το φαντάζεσαι εσύ, Αριάδνη. Αυτό είναι πραγματικά. Όταν ξεκινήσαμε από το 72, το 71, ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ούτε το φανταζόμαστε, ούτε είχαμε και την εμπειρία για να το αξιολογήσουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ας πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δρούσαμε πολύ παρορμητικά, παρότι είμαστε οργανωμένοι, ας πούμε, και είχαμε τις τριάδες μας και όλα αυτά και συζητούσαμε. Ωστόσο, ο καθένας ήταν υποχρεωμένος στον χώρο που κινούνταν, ας πούμε, να δρά πρωτοβουλιακά και πολλές φορές παρορμητικά. Αλλά μια και έθεσε ο Θανάσης το θέμα, θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Κάτι που το αντιλήφθηκα κι εγώ και όλοι μας εκ των υστέρων βέβαια, γιατί τότε δεν το καταλαβαίνα, είναι ότι μία από τις μεγάλες αξίες του Πολυτεχνείου, πολιτικές αξίες εννοώ, πολιτική βαρύτητα που έπαιξε η κατάληψη του Πολυτεχνείου και όλη η εξέγερση γύρω από το Πολυτεχνείο, ήταν ότι ακύρωσε το πείραμα φιλελευθερωποίησης. Το απονομιμοποίησε εντελώς, ας πούμε, δηλαδή το ξεμασκάρεψε. Αυτό ήταν ένα μεγάλη συνεισφορά αυτής της εξέγερσης στη συνειδητοποίηση του κόσμου και στα περαιτέρω που γίνανε και μετά τη δικτατορία. Γι' αυτό και είδατε, πρέπει να το ζείτε κι εσείς μέχρι τώρα, πόσο ζωντανό και πάλλον και πάλεται αυτό το πράγμα ακόμα μέσα στον κόσμο και πόσο σεβαστικά ο κόσμος, ακόμη και ο συντηρητικός κόσμος, ας πούμε, στέκεται απέναντι, ας πούμε, σε αυτή την... Μπορεί να το λένε με το όνομα θυσία των παιδιών των 30-40 που σκοτωθήκαν ή ξέρω εγώ, αλλά ουσιαστικά εννοούν αυτή το θάρρος, αυτή την εξεγερτικότητα, αυτό το ότι βγήκε ο κόσμος μπροστά, οι εργάτες, τα παιδιά, οι μαθητές, οι φοιτητές, ας πούμε, οι αγρότες και είπανε stop, εδώ είμαστε εμείς, θα το πάρουμε στα χέρια μας. Αυτό είναι κάτι που μεγάλη κληρονομιά. Έχει λοιπόν το Πολυτεχνείο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και σε επίπεδο λαϊκής συνείδησης και σε επίπεδο, πώς το λένε, παρέμβασης στα σχέδια των κυρίαρχων. Που ήταν οι χουντικοί παράγοντες, ήταν οι Αμερικανοί, ήταν και οι Ευρωπαίοι από πίσω, ήταν πάρα πολύ συρφετός. Θυμάσαι το «Έρχονται οι οικοδόμοι»? Ναι. Που άλλαξε όλη την ψυχολογία. Φυσικά. Ήταν βέβαια. Εμείς, ας πούμε, είμαστε εδώ πέρα μέσα, ας πούμε. Εντάξει. Και αυτό... Υπήρχε η αλληλεγγύη με τα ψωμιά, με τα φάρμακα, με τα φαγιά κτλ. Ας πούμε, αλλά το «Έρχονται οι οικοδόμοι» σημαίνει μαχητική δύναμη. Σημαίνει δύναμη μάχη. Σημαίνει και ότι έρχονται οι εργαζόμενοι να ενωθούν με τους φοιτητές. Ναι. Και μάχημη δύναμη, μάχημη σοβαρή, γιατί η οικοδόμη ήταν θρύλος. Και μιας και μιλάμε, ήταν θρύλος για μας, ήταν θρύλος. Και μιας και μιλάμε γι' αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι η δεκαετία του 60 ήταν μια πολύ γόνιμη δεκαετία από την πλευρά του κινήματος. Δεν ήταν παρά την ήττα του εμφυλίου. Καταρχάς υπήρχε αυτό το κίνημα των εργαζόμενων μαθητών, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχω την πρόταση μάλιστα, αν μπορείτε, μιας και κάνετε αυτά τα τηλεοπτικά, ας πούμε, να βρείτε παιδιά από εκείνη την περίοδο. Ήταν ένα τεράστιο κίνημα οι εργαζόμενοι μαθητές.
που έπαιξαν μεγάλο ρόλο, ας πούμε, και που από πίσω ήταν η νεολαία τη Λαμπράκη, ας πούμε, και η ΕΔΑ κτλ. Και βέβαια, ας πούμε, οι πιο αμαχητικές δυνάμεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε. Επίσης, εγώ, ας πούμε, να σας πω μια εμπειρία μου, για να καταλάβετε, ας πούμε, πόσο εξαπλωμένο και πόσο δυσδυτικό ήταν όλο αυτό, ας πούμε. Εγώ τέλειωσα το 8ο γυμνάσιο Αθηνών, δηλαδή εδώ, στην Πλατεία Κολιάτσου. Εκεί ήταν, είμαστε 800 κορίτσια στο Θηλαίον. Μιλάμε για ένα πλήθος, ας πούμε, όταν μαζευόμαστε το πρωί να κάνουμε την πρωινή προσευχή, γέμιζε όλο το προάβλιο. Κάναμε ανάρτηση σημαίας, κάθε πρωί. Όχι, το βράδυ δεν την κάναμε, έκανε το νυχτερινό, ας πούμε, το αντίστοιχο νυχτερινό. Εκεί, η πρώτη εμπειρία, η δικιά μου, η επαφή με το αριστερό κίνημα, ήταν όταν κάποια μέρα έγινε η ανάρτηση της σημαίας και διασκορπίστηκαν προκηρύξεις του ΠΑΜ Νέων. Είχανε βάλει τις προκηρύξεις του ΠΑΜ Νέων μέσα στη σημαία και αυτές πέφτανε, ήταν λίγο υπερυψωμένο, δεν ξέρω αν έχετε πάει κανένα στο 8ο. Είναι υπερυψωμένο, έχει τις βρύσες από κάτω και από κάτω παρατάσσονταν οι τάξεις, ας πούμε, για να γίνει προσευχή. Και απάνω ήταν η σημαία και γίνεται ένα πανηγύρι πολιτικό και εκεί βρήκαμε και τις πρώτες επαφές. Δηλαδή μάθαμε ποια παιδιά είναι από αριστερές οικογένειες αμέσως. Δηλαδή ξέρεις πώς γίνεται μες στα σχολεία, ας πούμε, κτλ. Ένα άλλο πολύ ωραίο περιστατικό ήταν όταν μας πήγανε για τις γιορτές της πολιτικής αρετής των Ελλήνων. Τα ξέρετε αυτά. Μας πηγαίνανε αναγκαστικά στο στάδιο. Για να γίνουν στις γιορτές της πολεμικής. Με τους σπαρτιάτες και αυτά. Ναι, αρετή των Ελλήνων που κάνουν αυτό το φρικτό θέαμα. Πραγματικά φρικτό. Το κράξιμο, αλλά αυτό το σημαντικό ήταν το κράξιμο. Δηλαδή, μας πάνε, εγώ είμαι στην τρίτη λυκείου, δεν πήγα. Είπα, όχι, δεν πάω. Και ό,τι θέλετε, κάντε μου. Στη δευτέρα λυκείου ήμουνα. Πήγαμε εκεί, ήρθανε κάτι φορτηγά, ξεφορτώσαν τα πιστεύω του Παπαδόπουλου, τα πιστεύω, και μας τα δίνανε στο χέρι. Και μας μπάσανε μέσα στο. Στο στάδιο. Πιστεύω ότι ήταν ένα βιβλίο που είχε γράψει ο Παπαδόπουλος. Είχε γράψει ο Παπαδόπουλος. Α, ναι. Ξέχασα. Έχουμε πολλά και να προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, στο στάδιο μπαίνουν, ήταν παραταγμένοι τώρα οι Σπαρτιάτες, ξέρω εγώ, οι Αθηναίοι, οι διάφοροι, ας πούμε, Βυζαντινοί, ξέρω εγώ κτλ. Και έρχεται ο Παπαδόπουλος στο βήμα. Μόλις βγαίνει ο Παπαδόπουλος στο βήμα, αρχίζει μια κραυγή. Ού, ο Παπαδόπουλος νόμιζε ότι τον επεφημούμε. Και έλεγε. Ευχαριστώ, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, δεν τον αφήσαμε να μιλήσει. Κατέβηκε από το βήμα και πετάξαμε μετά τα πιστεύω μέσα στο στάδιο και διαλύθηκε η γιορτή. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν το έχω δει να το λένε πουθενά. Δεν ξέρω, δεν το θυμόμαστε, το ξεχνάμε. Ήρθαν άλλα πιο σπουδαία και το σκεπάσανε. Αυτό έγινε. Αλλά αυτά είναι, ξέρεις, τα χαρακτηριστικά. Αυτό ήταν το 71 ή το 72. Αυτό όχι, παιδί μου, ήταν το 67, το 68. Εγώ το 69 αποφύτησα. Το 68 ήταν. Ήταν πολύ νωρίς δηλαδή. Και το πολύ νωρίς σημαίνει ότι όλο αυτό που είχε γίνει στον εμφύλιο, στη δεκαετία του 50, στη δεκαετία του 60 και τα λοιπά, είχε επιβιώσει μέσα εσωτερικά στην κοινωνία. Μπορεί να μην εκφραζόταν λόγω των μέτρων καταστολής και της Χούντας βέβαια, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά υπήρχε και ζούσε και παλότανε. Και εκφραζόταν με την πρώτη ευκαιρία, όπως το ηφαίστειο με την πρώτη ευκαιρία, τσακ, πετάγε τα πάνω η λάμα, έτσι πεταγόταν με τις πρώτες ευκαιρίες. Και να χαρούσε και ο κόσμος, δηλαδή. Βέβαια. Γιατί φαντάζομαι ειδικά τον πρώτο καιρό. Τώρα σκέψω, όλα αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί μπήκαν στα πανεπιστήμια μετά. Το 69, το 70, το 71. Ήτανε. Για τους οικοδόμους που ξεκινήσαμε. Τώρα οι οικοδόμοι δεν ήρθαν αυθόρμητα. Γι' αυτό θα πει κανένας ότι θέλετε να προβάλλετε την πολιτική τη δική σας μόνο, του κόμματος. Όμως, καλά, εμείς εδώ είμαστε για να προβάλλουμε τη δική μας την πολιτική. Όχι, λέω κάποιος μπορεί να πει. Αν δει κανένα δει. Και για να πει, πρέπει να ξέρει και ορισμένα στοιχεία πώς έγιναν όλα αυτά. Για να δεθούν. Πώς ήρθαν οι οικοδόμοι. Είπα προηγούμενο ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι τα φιλελεύθερα μέτρα που πήρε ο Παπαδόπουλος τότε και γύρισαν από τις φυλακές και τις εξορίες. Ήταν πεπειραμένοι συνδικαλιστές πρώτης γραμμής. Είχαν άλλη πειρά, άλλη. Τέλος πάντων, η δικιά μας η φουρνιά ήταν, δεν είχε τέτοια. Άλλες εμπειρίες τώρα. Τέτοια είχαν εμπειρία και δεν ήταν τόσο ψημένη, ακόμα και στην παράνομη δουλειά και σε μια σειρά άλλα πραγματών. Αυτοί ήταν μαθημένοι
από προηγούμενα. Και παρότι το κόμμα δεν ήταν σε, δεν είχε πολύ μεγάλες δυνάμεις, όμως ήδη είχε συγκροτήσει κομματικές οργανώσεις, παράνομες, και στην Αθήνα και στις συνοικίες και αλλού, στα μέτρα βέβαια του δυνατού που υπήρχαν, γιατί τότε ήταν αδυσόπιτο το κυνηγητό. Δεν υπήρχε δηλαδή, πιάναν και δεν είναι που αυτοί που λένε για χούντα κλπ. Πρέπει να διαβάσουν λίγο. Ήταν αντισόπιτο το κυνηγητό, αλλά παρόλα αυτά η συγκρότηση κομματικών οργανώσεων, η επαναφορά ανθρώπων από την εξορία έπαιξαν βασικό ρόλο στην κινητοποίηση που δεν έγιναν αυτοί και από τους οικοδόμους και από άλλα σωματεία. Πάρα πολλά που ξαναλέω ότι είχαν αρχίσει απεργίες πριν. Και αυτά είναι σημαντικά στοιχεία, αυτά δεν τα λένε πουθενά. Λένε ότι τα παιδιά ξεσηκωθήκαν και μάλιστα υποτιμητικά. Ποια παιδιά δηλαδή. Ήταν φοιτητές εδώ, και όχι μόνο φοιτητές. Κατέβαιναν σχολεία ολόκληρα. Την ίδια μέρα πέραν απόφαση και κατέβαιναν στη... Τα ίδια, λέω, κατά αναλογία έγιναν και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό ήταν καθοριστική. Και άλλες δυνάμεις, δεν το μονοπολούμε, αλλά γιατί είναι καθοριστική του κόμματος η παρέμβαση. Παρότι ευνηδιαστήκαμε. Αλλά μπήκαμε εμείς γρήγορα μέσα, ας πούμε. Μπήκε αμέσως και μπροστά. Μπήκαμε και γρήγορα δεν... μέσα, ας πούμε, και παρότι υπήρχαν οι αμφιβολίες μας, αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι, σωστές, ότι θα χτυπηθεί, ναι. Όπως και χτυπήθηκε, εντάξει, δεν μπορούσε να μην υποστηρίξει την παραμονή. Υπήρχε μία σκέψη να φύγουμε. Δηλαδή την Παρασκευή το βράδυ να ανοίξουν οι πύλες, να βγούμε με μια μεγάλη διαδήλωση, ας πούμε, και να γλιτώσουμε το χτύπημα. Γιατί θα γινόταν χτύπημα, το ξέραμε. Αυτό το ξέραμε. Το ξέραμε και σίγουρα. Εγώ το ήξερα και από πρώτο χέρι, γιατί μας το είχε πει ο αστείς δημοσιογράφος, μας το είχαν πει αυτό. Από τη πληροφορία και τη Βρετανική Πρεσβεία. Είχαν διαταχθεί ευέλπιδες σε ακτινωτό σχήμα, υπήρχε η αστυνομία απέναντι, χτυπούσαν από το Ακρόπολη κτλ. Παιδιά λέει ότι θα μπουν. Υπήρχε μια διαμάχη στους κόλπους της Χούντας να μπούμε, να μην μπούμε κτλ. Τελικά επικράτησε η σκληρή γραμμή και μπήκαν. Υπήρχε λοιπόν η πρόταση, διατυπώθηκε κάποια στιγμή η πρόταση. Τι θα κάνουμε μπροστά στο ενδεχόμενο να ρίξουν τα τάγκ και να έχουμε πολλά θύματα, ας πούμε, και να διαλυθεί και ό,τι είχαμε πετύχει μέχρι τότε, ας πούμε. Γιατί μέχρι τότε είχαμε πετύχει πολλά. Είχαμε πετύχει ακόμα και εμείς στη Χούντα. Τουλάχιστον στο επίπεδο των ελευθεριών στα πανεπιστήμια, ας πούμε. Σύλλογοι, εκλογές, ξέρετε όλα αυτά. Μικρά πράγματα, αλλά σημαντικά για τη μαζικότητα, ας πούμε, του κινήματος. Όμως δεν γινόταν αυτό. Δεν γινόταν. Έπρεπε να μείνουμε. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, έστω και με θυσία, έστω και με θυσία. Αυτό το συνειδητοποίησαμε και εμείς και παίξαμε πολύ, η Αντιεφέ έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο σε αυτό που είπε ο Θανάσης. Δηλαδή, στο να βγει μία ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, και έγινε μεγάλη μάχη για να βγει αυτή, δηλαδή για να ξεφύγει από ένα ακραίο και ανούσιο αριστερισμό μέχρι ένα συντηρητισμό, ας πούμε, και... Μια διαπάνη πάνω στο περιεχόμενο, ναι, ας πούμε, ναι, και την ανάγκη. Να έχει την ακρίβεια που να εκφράζει τις ανάγκες της στιγμής. Δηλαδή το αντιμπεριαλιστικό, το δημοκρατικό και στο βάθος το αντιμονοπωλιακό τότε. Αυτό ήταν το... Και σε αυτό παίξανε ρόλο, ας πούμε, εντάξει, σίγουρα... οι δυνάμεις αντιεφέ. Οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, εντάξει, σίγουρα. Το είπατε κι εσείς, δηλαδή, από τις τοποθετήσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι από το Πολυτεχνείο ένα μεγάλο συμπέρασμα είναι ο κρίσιμος ρόλος του λαού, του κόσμου, να παρέμβει. Γιατί νιώθουμε λίγο τώρα σαν να παρακολουθούμε κάθε μέρα τα διαγγέλματα ή οτιδήποτε και είμαστε απλά η κομπάρση. Το πρωταγωνιστικό κομμάτι του λαού που μπήκε και το Πολυτεχνείο, μπορούμε να το δούμε ότι υπάρχει ανάγκη και για το σήμερα. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο να βλέπουμε στο 1973 και στο 1994, αλλά και στη διασύγκρωση. Όχι μόνο υπάρχει ανάγκη, θα γίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπει ο λαός στη μάχη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Εγώ το είδα. Το είδα στη δικτατορία, στο Πολυτεχνείο. Είδα ότι. Το είδα με τα μάτια μου. Δεν το έμαθα. Γιατί το διάβαζα. Το διάβαζα, το διαβάζαμε στα βιβλία, στα ιστορήματα. Η γενιά του Πολυτεχνείου, ναι, που έκανε, ναι, παρέμβαση. Ναι, όχι. Ναι, θέλω να πω, αλλά το είδαμε στα μάτια μας ότι ένας λαός καθημαγμένος, γιατί υπήρχε και η κρίση, υπήρχαν οι καταστολοί, οι τεράστιοι, υπήρχαν οι εξορίες, οι φυλακές. Το πιο ζωντανό κομμάτι του λαού ήταν χτυπημένο πάρα πολύ, ας πούμε, και το πιο έμπειρο. Όμως, στην κρίσιμη στιγμή σηκώθηκε όρθιος. Σηκώθηκε όρθιος. Έγινε αυτό το πράγμα. Και θα γίνει και σε εσάς θα γίνει. Στα δικά σας χρόνια θα γίνει αυτό.
τώρα, δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, αλλά πάντως θα γίνει. Μετά θα μας πει. Να είσαστε σίγουροι ότι θα γίνει. Να είσαστε σίγουροι. Έτσι είναι. Είναι μια απόδειξη που πρέπει να την κρατάμε. Ότι ο λαός, όταν πάρει την κατάσταση στα χέρια του και βγει στο προσκήνιο, μπορεί να πετύχει. Ή μάλλον μόνο τότε μπορεί να πετύχει. Γιατί και τις τωρινές κρίσιμες καταστάσεις να δούμε, που βέβαια δεν είναι ίδιες. Και το τελευταίο διάστημα μόνο της πανδημίας, αν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς, αν οι νέοι είχαμε μείνει σιωπηλοί όλους αυτούς τους μήνες, θα μιλάγαμε εντελώς διαφορετικά και για εντελώς διαφορετική κατάσταση τώρα. Αντί γι' αυτό όμως, βγαίνουμε αυτή τη στιγμή περισσότεροι, με μεγαλύτερη πείρα σε μάχες σε πολύ δύσκολες συνθήκες, και γι' αυτό επιμένουμε ότι δεν χωράει καμιά αναμονή. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι σημαντικό και το φετινό Πολυτεχνείο να στείλει αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό θα είμαστε εκεί. Και ΕΚΝΕ, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και λαμβάνοντας το ιδιαίτερο στοιχείο των ηθικών, αλλά χωρίς να κάνουμε πίσω, γιατί αυτό θα μας φέρει μόνο περισσότερα εμπόδια. Είναι περισσότεροι που μπαίνουν στον αγώνα σήμερα. Δηλαδή, οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος, το γεγονός ότι περισσότεροι φοιτητές απευθύνονται και ακουμπούν στο φοιτητικό του σύλλογο για να αντιμετωπίσουν τα νέα εμπόδια, ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι που μέχρι πριν απήχαν, αλλά τώρα κάνουν το βήμα να ενταχθούν στη μάχη, είναι παρακαταθήκη, είναι ζήτημα που δείχνει δυνατότητες. Ή αντίστοιχα, η ένταση της καταστολής τι δείχνει? Τι δείχνει? Ότι ήδη είμαστε μια υπολογίσιμη δύναμη. Άρα, κάθε άνθρωπος που αυτή τη στιγμή, γιατί το βλέπουν οι νέοι άνθρωποι, ότι γύρω τους υπάρχει μια βαρβαρότητα, θέλει αυτό να το αλλάξει, αλλά παράλληλα βλέπει τις δυσκολίες ανυπέρβλητες, έτσι να σκεφτεί την πείρα και το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Σαν κάτι που δείχνει ότι τα πράγματα πραγματικά μπορούν να αλλάξουν. Και να στρέψει την προσοχή και το ενδιαφέρον του στη ΓΝΕ και στο ΚΚΕ, που αυτή τη στιγμή είναι μπροστάριδες σε κάθε μικρή και μεγάλη μάχη, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Δίνουν τις δυνάμεις τους σε όλους τους χώρους, αν μιλήσουμε για την νεολαία, σε όλους τους χώρους που υπάρχει νεολαία, για να συμβαίνει αυτό ακριβώς, και να πληθαίνουν οι αιστείες αντίστασης και να δυναμώνει η αμφισβήτηση στην πραγματική ρίζα του κακού, να το πούμε έτσι, που είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και όρος να είναι περισσότεροι που παλεύουν μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ για να δυναμώνει αυτός ο αγώνας στη σωστή αυτή κατεύθυνση. Έτσι ώστε συνολικά να ανατραπεί αυτή η κοινωνία, να ζήσουμε σε μια καλύτερη, δικαιότερη, του σοσιαλισμό. Και βέβαια, σίγουρα τώρα, όσοι νέοι στηρίζονται και στηρίζουν την ΚΝΕ όλο το προηγούμενο διάστημα, να κάνουν το βήμα χωρίς καμία άλλη αναμονή να οργανωθούν. Γιατί η αναμονή, αυτό φαίνεται νομίζω και από όλη τη συζήτηση, δεν μας βγάζει μπροστά. Δεν μας φέρνει αυτό που έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Και τη δύναμη και εμείς που παλεύουμε και έχουμε πάρει αυτή την απόφαση να παλεύουμε μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, στην ΚΝΕ τη βρίσκουμε. Τη βρίσκουμε στην καθημερινή αυτή πάλι που αφορά τη ζωή μας, αλλά δεν τη δίνουμε μόνοι μας, τη δίνουμε με πάρα πολλούς άλλους και αφορά το καλό της γενιάς μας, του λαού μας, όχι έναν ατομικό σκοπό. Και την αισιοδοξία πάλι σε αυτήν πάλι τη βρίσκουμε την καθημερινή. Στον αγώνα που μας επιβεβαιώνει ότι πράγματι οι νίκες θα έρθουν, τα πράγματα θα φτιάξουν, γιατί έτσι κινείται η κοινωνία, η ιστορία προς τα μπροστά. Άρα, σε αυτή την υπόθεση θέλουμε νέους συντρόφους, για να γίνουμε από τη γενιά χωρίς δικαιώματα η γενιά της πάλι για την ανατροπή. Ωραία, θα πιαστώ λίγο από αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η συζήτηση με το Πολυτεχνείο είναι σαν να είναι ήρωες, ενώ ήταν καθημερινοί άνθρωποι που παλεύανε. Α, θες να το πεις εσύ. Γιατί έχει και άλλη πλευρά. Ναι, για πες. Αυτό το υπερηβόητη γενιά του Πολυτεχνείου. Ναι, σωστό. Η γενιά του Πολυτεχνείου, όπως και κάθε γενιές, βγάζουν, πώς να πω, πολλά και διαφορετικά είδη. Εντός εισαγωγικών. Η Αριάδη το λέει πιο τσεκουράτα. Ρουμαλιώτικα πλέον. Γιατί το τι ακολούθησε μετά και η καπηλεία και πολλών άλλων πράγματα, έχει μια σημασία να τη μελετήσουμε. Όχι τώρα τόσο για τα πρόσωπα, αλλά για τις πολιτικές. Είναι γεγονός ότι η ανατροπή της Χούντας ήταν, ουσιαστικά δεν ήταν αυτό που πάλευε ο λαός τότε. Να αλλάξει ο μεν αλλιώς και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί αυτό έγινε ένας συμβιβασμός με τις αστικές δυνάμεις και να μην διαταραχθεί το σύστημα. Ωστόσο όμως, δόθηκε μια πνοή και με την νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Ξέσπασαν μεγάλοι αγώνες και σκληροί αγώνες. Και υπήρξαν κάποιες κατακτήσεις προσωρινές. Εμείς τι έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα και τι λέει και σήμερα. Ότι όσες κατακτήσεις και να έχεις στον καπιταλισμό μπορεί να τα πάρεις σε μία νύχτα. Και ας πούμε, αν πούμε μέχρι το 85, όχι ότι πήρε αυτό που άξιζε ο λαός, ότι βελτιώθηκαν κάπως οι συνθήκες, από εκεί και μετά άρχισε η αφαίρεση, ήρθαν και τώρα τα. Α, το ζήσαμε κιόλας. Τα μνημόνια και τελειώσαν. Τώρα, άρα λοιπόν, τι θέλω να πω για τη γενιά από εκεί που ξεκίνησε. Ότι η αυταπάτη, ας αφήσουμε την καπηλεία και το ότι εγώ πολέμησα και έκανα και φτιάξα, η αυταπάτη και το βόλεμα πάραν πολλών
σε υπουργικές καρέκλες. Δεν θα πάμε σε αυτό, θα πάμε στο τι πρόβαλαν. Ότι μπορεί να το κάνουμε το σύστημα καλό. Και ότι αυτά είναι το μήνυμα του Πολυτεχνείου, δεν ήταν αυτό. Είχε ανατρεπτικό περιεχόμενο. Δεν ήταν γενική λαϊκή εξέγερση, αλλά ήταν, είχε χαρακτηριστικά λαϊκής εξέγερσης. Και για το, αυτό το λέμε και για την εμπειρία που ζήσαμε πρόσφατα, που έζησε σε λιγότερο βαθμό, αλλά ή λίγο μεγαλύτερη από εσάς. Με τα μνημόνια, τι τους προσφέρθηκε από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας. Τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Μας βάλαν τα μνημόνια και αυτά και το ένα και το άλλο και οι Ευρωπαίοι που είναι καλοί και η Δημοκρατική Ευρώπη, αυτά είπαν. Άρα λοιπόν να θα έρθουμε εμείς, θα τα σκίσουμε σε μια νύχτα, μόνο που ήταν από πριν την κολάνη και δεν σκίζονταν, έτσι βγάζανε ανέκδοτα. Και ότι θα φάνουμε ένα καλύτερο σύστημα, αυτά που την απάτη. Τελικά τι έκαναν, συνέχισαν εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, με χειρότερα μέτρα. Και φυσικά σήμερα η Νέα Δημοκρατία με στρωμένο το χαλί και με άλοθη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ολοκληρώσει αυτά που θέλει το κεφάλαιο σήμερα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί και σήμερα αρχίζει και στον χώρο της νεολαίας φαντάζομαι να κάνουμε αντιδεξιό μέτωπο όλες οι δυνάμεις, να κάνουμε αντιφασιστικό μέτωπο όλες οι δυνάμεις. Με ποια προοπτική όμως. Για να ξανακάνουν τι, για να ξαναβγεί ένα τύπο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία του, η καινούργια σοσιαλδημοκρατία ή κάποια άλλη. Ή θα πάμε για βαθύτερες αλλαγές και ριζικές. Και έτσι πρέπει να κρίνει κανένας και τα πολιτικά κόμματα. Και δεν υπάρχει εδώ άφεση αμαρτιών. Εννοώ τώρα ιδιαίτερα για αυτές τις δυνάμεις τις σοσιαλδημοκρατικές. Ή να το γυρίσουμε στο. Πώς να το πω δηλαδή. Χωρίς οργανωμένο μαζικό κίνημα, με μεμονωμένες ενέργειες, δεν γίνεται τίποτα. Άρα θέλει αυτό να κρίνουν και η νεολαία να κρίνει, γι' αυτό έχει ιστορική. Τα ιστορικά γεγονότα έχουν μια σημασία για το σήμερα, το πώς εξελίχθηκαν. Να μην ξαναπέσει στη λούμπα που έπεσε και που. Θα έλεγα εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, νέος κόσμος. Έφαγε τέτοια απογοήτευση που πλέον πήγε στο σπίτι του. Δεν είναι ώρα για σπίτι. Είναι ώρα για το δρόμο. Ώρα για την οργάνωση, στους συλλόγους, στα σωματεία, παντού στο μαζικό κίνημα. Σύγκρουση για να γλιτώσουμε, αν και δεν υπάρχουν πολλά πλέον, αλλά τουλάχιστον να γλιτώσουμε μερικά και να διεκδικήσουμε και να ανοίξουμε άλλο δρόμο. Τώρα. Για να μην επαναλαμβάνεται, όπως λένε μερικοί, η ιστορία, όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, Θανάση, αμέσως μετά τη δικτατορία, είχε πέσει η δικτατορία, έγινε η προσπάθεια της ΑΔΕ, το προωθούσε το Κουκουέ εσωτερικού. Δηλαδή αντιφασιστικό, αντιδικτατορική ενότητα, δημοκρατική ενότητα. Αυτό στο φοιτητικό χώρο που ήμουνα εγώ τότε, ας πούμε, και στο νεολαίστικο, εκφραζόταν με μία πρόταση των άλλων δυνάμεων της νεολαίας να φτιάξουμε κάτι, ένα είδος αντιφασιστικού, ας πούμε, με τόπου. Και εμείς, ας πούμε, είμαστε οι μόνοι που λέγαμε όχι, παιδιά, δεν θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε αντιμπεριαλιστικό, αντιμονοπωλιακό. Γιατί το αντιφασιστικό εμπεριέχεται σε αυτό και μάλιστα με πιο δυναμικό πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, πιο δυνατό, ας πούμε, και πιο σωστό, ας πούμε, για την εποχή. Το μήνυμα, λοιπόν, είναι ότι σε κάθε γενιά δεν είναι θέμα, δεν είναι οι γενιές. Είναι η πολιτική κατεύθυνση που παίρνει το κίνημα κάθε φορά. Σε εμάς λέγανε είσαι στη γενιά του Γουέμπλι. Με τι λέγανε. Αυτό το λέγει η Χούντα. Παναθηναϊκού τότε και αυτά με τη Χούντα. Κοροϊδεύαν γενικά. Όχι ότι δεν πήγαιναν στα γήπεδα και αυτά. Σε άλλους είπαν άλλα. Σε άλλους σήμερα λένε είναι η γενιά του κινητού και του φραπέ. Και αυτό είναι συκοφαντία. Εκεί που βλέπεις κινητό και φραπέ που λέει ο λόγος όπως λένε. Ή που έβλεπες Γουέμπλι, ξαφνικά όταν δημιουργηθούν συνθήκες, αυτός ο κόσμος. Απογειώνεται το φραπέ. Απογειώνεται και πέφτει και πάνω στο όπλο. Πώς το λένε. Έτσι γίνονται. Όταν δημιουργηθούν συνθήκες, αλλά για να δημιουργηθούν συνθήκες, όπως λένε και οι παλιοί, η σπίθα πρέπει να είναι αναμένη. Και όταν φυσάει ο αέρας, γίνεται πυρκαγιά. Και η σπίθα είναι η θεωρία. Μαρξισμός-Λενινισμός, το κόμμα. Γιατί μπορεί να έχει τη μεγαλύτερη εξέγερση ιστορικά και να καταλήξει σε. Αν δεν υπάρχει καθοδήγηση προς μία κατεύθυνση, η ΚΝΕΑ στα πανεπιστήμια, που είναι πρωτοπόρα δύναμη σήμερα. Αν επικρατήσει σε περιόδους αστάθειας η λάθος γραμμή,
Πας πίσω. Το είδαμε, το 10 παιδιά, το είδαμε. Βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, έγινε εκατομμύρια στην Ελλάδα. Το είδαμε και στην Αίγυπτο, βγήκαν εκατομμύρια. Αλλά τι πολιτική επικράτησε. Εδώ η πολιτική του συμβιβασμού με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ισχυρούς του κεφαλαίου, εκεί ας πούμε το αντίστοιχο. Και είδατε που κατέληξε όλο αυτό. Απογοήτευση, παρέτηση, κάπου άρα είναι πολύ μεγάλη η υπόθεση η πολιτική. Η πολιτική είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, όμως εμείς δεν κάτω βάζουμε κάτω. Είμαστε αισιοδοξοί. Και την αισιοδοξία αυτή την αντλούμε από το ότι σήμερα κάνουμε το πραγματικά ουσιαστικό. Έχουμε όπλο μας στα χέρια μας αυτή την κοσμοθεωρία που μας δείχνει ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Και η καθημερινή πάλι πραγματικά δίνει τέτοια ανάταση που μπορεί κανείς να δει τη ζωή του, να την πάρει στα χέρια του και να μην την βλέπει. Παθητικά, ως να μην... θεάτης. Ναι, ναι, πραγματικά. Ο καθημερινός αγώνας που δίνουμε σε αυτές τις συνθήκες δίνει τέτοιες δυνατότητες. Μάζεψε τον Νότι, γιατί θα συνεχίσω να ρωτάω πράγματα. Κανονίστε να τα πούμε και πιο... σε... όχι τηλεοπτικά, δεν χρειάζεται. Θα κάτσουμε μετά. Κάποια στιγμή, κανονίστε να πιούμε κανένα κράση. Και λέμε μια τελευταία, όχι συμβουλή. Όποιος θέλει και μπορεί, υπάρχει το βιβλίο της Συγχρονής Εποχής 1967-1974. Θα το πούμε τώρα στο κλείσιμο. Υπάρχει το άλλο το δοκίμιο ιστορίας του κόμματος. Ναι. Με ανέκδοτες ιστορίες όπως και αυτές που είπες, Αριάδνη, υπάρχει αυτό μια προσοχή που βγάλει στιγμές από την δράση της Κνέας στην παρανομία. Μπορώ εγώ να σας στείλω, άμα θέλετε, επειδή έχω γράψει... Με τη σημαία, ας πούμε, υπάρχει μέσα. Ναι, υπάρχει μέσα, σοβαρά. Ποιος το έγραψε αυτό? Κάποιος θα τον ξέρω οπωσδήποτε. Υπάρχει μια ιστορία με σένα, Θανάση, με ένα κούρεμα, θυμάμαι. Υπάρχουν 3-4 από το πρώτο. Μετά το βιβλίο κόπηκαν. Που είναι, με κάνανε με, από μαλλί μέχρι τις πλάτες. Ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά κουρεμένο, ξυρισμένο, με κουστούμι, γραβάτα. Και περνώντας για να πάω σε ένα σπίτι τότε μετά τις συλλήψεις. Και ήταν ασφαλιτής απ' έξω. Περνώντας, καλησπέρα στην άδελφε. Λέω, καλησπέρα, λέει. Ωραία. Νομίζω ότι εξυπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή και στα συμπεράσματα και για το πώς συνεχίζουμε σήμερα, γιατί είναι όντως πολύ δύσκολες συνθήκες. Άμα κάποιος διαβάσει, δει, ζει κάθε μέρα το τι συμβαίνει με την πανδημία, με τους νεκρούς στα νοσοκομεία, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Συνεχίζουμε και μπροστά στη 17η και μπροστά στην απεργία στις 26, μαζικά, οργανωμένα μέσα από τους συλλόγους μας, τα σωματεία μας, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητικούς. Επίσης, 17 Νοέμβρη. Πέραν της επετείου του Πολυτεχνείου, είναι και τα γενέθλια του κόμματός μας, του ΚΚΕ. Σωστό. Όπου τώρα έχει την οικονομική εξόρμηση. Οπότε, όσοι μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, να στηρίξετε με όποιον τρόπο μπορείτε, ό,τι μπορείτε να διαθέσετε. Γιατί το κόμμα μας μόνο έτσι, με τη δική σας συμβολή, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αυτοτελώς όπως πρέπει. Επίσης, κυκλοφορεί ο καινούργιος οδηγητής, ο οποίος έχει και ένθετο. Μισό λεπτάκι, σας το δείξω κιόλας. Ο οποίος έχει και ένθετο. Από το, πώς το λένε, από μαγνητοφωνημένες εκπομπές από τη Φωνή της Αλήθειας, ο οδηγητής του Νοεμβρίου. Προμηθευτείτε τον από τα μέλη της ΚΝΕ και από τις οργανώσεις της ΚΝΕ. Και τέλος. Έχουμε τη διαδικτυακή συναυλία ανήμερα 17 Νοεμβρίου 9 η ώρα. Πάρα με πολλές. Πάρα πολλά ονόματα. Κάποια θα το βάλουμε εδώ τώρα να φανούν. Ναι, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Κάποια μεγάλα που έρχονται στο μυαλό είναι η Ρίτα Τονοπούλου, η Ρίτα Τονοπούλου, ο Χρήστος Τιβαίος. Είναι πάρα πολύ τώρα. Είναι πάρα πολλά ονόματα. Επίσης, οι 5 πρώτοι που θα στείλετε mail θα λάβετε στο kne@kne.gr, θα λάβετε την προσούρα που βγάλαμε το Σεπτέμβρη για μια πρώτη γνωριμία με την επαναστατική θεωρία για τα 150 χρόνια του Λένιν, όπως και την προσούρα που είπαμε για τις στιγμές της δράσης της ΚΝΕ στην παρανομία. Όσοι στείλουν οι 5 πρώτοι θα πάνε από ένα αντίτυπο. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός που είπε ότι η γενιά του Πολυτεχνείου δεν θέλει πορείες στα νούμερα του Πολυτεχνείου, μάλλον έχει άδικο γιατί έχουμε εδώ εκπροσώπους της γενιάς του Πολυτεχνείου. Ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει κιόλας ότι ήταν εξόριστο στο Παρίσι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν δύσκολο, ήταν δύσκολο. Πολιτικός κρατούμενος. Πολιτικός κρατούμενος. Πάντως δεν μας πήρε τηλέφωνο. Σε πήρε, Αριάδνη, ο Μητσοτάκης. Όχι, να με ρωτήσει. Μπορεί να κάναμε το γύρισμα και να μην το είδατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας κάνατε μεγάλη τιμή. Και μέχρι την επόμενη φορά, μένουμε δυνατοί.